Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Τομαδάκη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Ελένη. Ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα του Ζεόλιθου. Ελένη, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις με το Ζεόλιθο. Χθες είχαμε επίσκεψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας Όλυμπος Βιομηχανικά Ολιχτά, του κ. Γεωργιάδη, στην περιοχή των Πετρωτών. Να πούμε ότι η εταιρεία Όλυμπος έχει δεσμεύσει μία έκταξη 83,4 στρεμμάτων στην περιοχή Κόκαλο, στη θέση Κόκαλο μάλλον. Έχει πάρει όλες τις άδειες. Έχει εκδοθεί περιβαλλοντική μελέτη, έχει προχωρήσει η εκμύκτωση. Και ήρθε ο κ. Γεωργιάδης για ποιο λόγο? Γιατί τη Δευτέρα μπαίνουν μπουλντόζες. Μπαίνουν μπουλντόζες για να ξεκινήσει ένας δρόμος για να υπάρχει πρόσβαση προς την εθνική οδό, προς το εθνικό δίκτυο μάλλον, προς το δίκτυο το οδικό. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η εξόρυξη του πετρώματος. Τώρα τι γίνεται? Από την πρώτη στιγμή οι κάτοικοι έχουν πει ναι στην εξόρυξη. Το θυμόμαστε όλοι. Αυτό που θέλουν οι κάτοικοι όμως είναι να γίνεται και η επεξεργασία του προϊόντος στα Πετρωτά. Γιατί, εάν γίνει η επεξεργασία του προϊόντος στα Πετρωτά, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στα Πετρωτά. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι τα Πετρωτά, είναι ένα ξεχασμένο χωριουδάκι. Στην άκρη του πουθενά. Λίγα μέτρα από τα σύνορα με την Βουλγαρία. Έχει ελάχιστους κατοίκους. Νεολαία δεν έχει. Και έστω και οι 10 θέσεις εργασίας είναι πολύτιμες. Θα δώσω ένα μέγεθος. 10 θέσεις εργασίας στα Πετρωτά μπορεί να μεταφραστούν αναλογικά σε 1.000 θέσεις εργασίας στην Οριστιάδα. Όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν να γίνει και η επεξεργασία του Ζεολίθου στα Πετρωτά. Να μην φεύγει με φορτηγά από τα Πετρωτά προς εγκαταστάσεις εταιρείας, εκτός στράικης. Οι θέσεις εργασίας δεν θα είναι πολλές. Δεν θα σωθεί η κατάσταση, αλλά θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τονωτική ένεση. Η άδεια που έχει πάρει η εταιρεία λέει ότι θα μεταφορτώνεται ο Ζεόλιθος σε φορτηγά και θα γίνεται η επεξεργασία σε εγκαταστάσεις εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις εταιρείας δεν είναι στην περιοχή. Αυτό θέλουν να ανατρέψουν οι κάτοικοι. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η εταιρεία Όλυμπος θα ξεκινήσει την επεξεργασία, την κατεργασία στη Θεσσαλονίκη ή στην Καβάλα. Εκεί που είναι η εγκαταστάσεις της εταιρείας, που είναι δικό της θέμα. Θα δει πώς είναι η ποιότητα του ζεολίθου. Και από εκεί και πέρα θα σκεφτεί αν θα πρέπει να φτιαχτεί αυτή η μονάδα κατεργασίας στα Πετρωτά. Επίσης οι κάτοικοι τι ζητάνε? Ζητάνε να γίνει ένας δρόμος έξω από το χωριό, ώστε να μην περνάνε τα φορτηγά μέσα από το χωριό και επιβαρυνθεί και το οδικό δίκτυο του χωριού, που δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, και να μην επιβαρύνεται και το περιβάλλον με σκόνες, φασαρίες και όλα αυτά. Αυτά είναι θέμα, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, επειδή η εταιρεία πήρε την απόφαση της Δευτέρα να μπει, να ξεκινήσει εργασίες, έχει βρει κάποιους τοπικούς εργολάβους για να προχωρήσει στην εξόρυξη. Σήμερα έγινε γνωστό το θέμα περισσότερο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο επικοινωνίας. Όλο αυτόν τον καιρό ο Δήμος Ορεστιάδας βρίσκεται σε εγρήγορση. Και πάντα υπάρχει η ευθεία και η άμεση επαφή και επικοινωνία με τους κατοίκους των Πετρωτών. Αύριο το βράδυ στις 8 συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για να ληφθούν αποφάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας θα ασχοληθεί με το θέμα του Ζεολίθου. Τώρα όμως είναι ένα βήμα πριν μπουν οι μπουλντόζες μέσα στη θέση Κόκαλο. Τώρα θέλω να πω ότι έχει νοικιάσει για 15 χρόνια η εταιρεία τη θέση Κόκαλο από το ελληνικό δημόσιο. Το ενίκιο είναι 80 ευρώ, το ενίκιο είναι 14 ευρώ το στρέμμα για την πρώτη τριετία και 80 ευρώ το στρέμμα μέχρι την συμπλήρωση των 15 ετών. Αυτά είναι τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια, το ελληνικό δημόσιο ελπίζει και σίγουρα θα έχει έσοδα από τη φορολογία, από όλες αυτές τις εργασίες, από τις μισθοδοσίες και όλα αυτά. Οι κάτοικοι θέλουν ένα επιπλέον έσοδο. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να γίνει η εξόρυξη του Ζεολίθου από την περιοχή του Τριγώνου. Το Τρίγωνο είναι από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας που έχουν Ζεόλιθο και είναι από τις ελάχιστες περιοχές που έχουν τέτοιας ποιότητας ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος είναι ένα ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιείται από τη γεωργία, τη βιομηχανία μέχρι και τη φαρμακολογία. Η αξία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπαίνει στην καθημερινότητα όλο και περισσότερων ανθρώπων. Χρησιμοποιείται ακόμα και για απορρίπανση. Ακόμα και για απορρίπανση από πυρηνικά ατυχήματα. Κοστίζει 300 ευρώ ο τόνος. Ένα υλικό
Έχουμε τις εταιρείες στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει η εξόρυξη από την Ελλάδα και θα υπάρχει ένας σοβαρός ανταγωνισμός απέναντι από την εξόρυξη που γίνεται στην Τουρκία και στη Βουλγαρία. Είναι καλύτερης ποιότητας. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια όταν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Αυτό που λένε και αυτό που γνωρίζουμε εμείς, αυτό που μας λένε και οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Μάλιστα. Αύριο, είπαμε, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ορεστιάδας και θα δούμε τις εξελίξεις. Και ποια θα είναι και η θέση της εταιρείας, γιατί η εταιρεία μπορεί ενδεχομένως να πάρει κάποια άλλη θέση από αυτή που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Μήπως έχουμε, Γιάννη, εξελίξεις και στο θέμα με τη φωτιά στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Περιμέναμε αύριο, τέλος εβδομάδας λέγαμε, να βγει το πόρισμα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το πόρισμα θα βγει την ερχόμενη εβδομάδα, στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Βέβαια, έχει διαρρεύσει ένα μέρος του πορίσματος, σύμφωνα με δημοσιεύματα πάντα, που οφείλεται σε σπινθήρες. Εγώ ξέρω ότι η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το ανακριτικό της πυροσβεστικής, με την εποπτεία πάντως των εισαγγελικών αρχών. Θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή ακόμα για να μάθουμε το τι λέει και το πόρισμα. Το τι λέει ακριβώς το πόρισμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη.